Εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους 800 εκατομμύριων ευρώ για το λιμενικό σώμα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, εγκαινιάζοντας την Παρασκευή το λιμενικό σταθμό Μύθυμνας. Ο Υπουργός τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί για το λιμενικό σώμα η φύλαξη των συνόρων και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ενώ αναφέρθηκε σε περιστατικό διάσωσης που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σε εξέλιξη στο Ιόνιο. Ο Υπουργός συνομίλησε με τα στελέχη του λιμενικού σώματος στο Μόλιβο και στη συνέχεια περιηγήθηκε στο λιμάνιο, που κουβέντιασε με κατοίκους και επαγγελματίες. Δηλαδή σε σχέση με 2 χρόνια πριν, 3 χρόνια. Καμία σχέση. Άγγιξε το 19. Άγγιξε το 19. Εγγένεια του νέου λιμενικού σταθμού εδώ στη Μύθυμνα, ενός σύγχρονου κτηρίου, το οποίο μας δώρισε η κτηματική υπηρεσία στην Μυτιλίνη και με τις ενέργειες βεβαίως και τη συνδρομή και του Δήμου, Δυτικής Λέω, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά και ολόκληρης τοπικής κοινωνίας. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία και την δυνατότητα να βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε αυτό το σύγχρονο λιμενικό σταθμό, σε αυτό το στρατηγικό σημείο όπου κυριολεκτικά χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος. Αυτή την ώρα που εκτελούνται τα εγγένεια στο λιμενικό σταθμό εδώ στη Μύθυμνα, τα στελέχη του λιμενικού σώματος σώζουν ανθρώπινες ζωές στο Ιόνιο. Αυτή τη στιγμή είναι σε επιχείρηση. Είμαστε σε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο Ιόνιο, όπου τα στελέχη του λιμενικού σώματος, οι άνδρες και οι γυναίκες μας, επιχειρούν και στην πράξη σώζουν συνανθρώπους μας την ίδια ώρα που κάποιοι κυριολεκτικά θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή στην θάλασσα, περνώντας το λιμενικό σώμα ουσιαστικά στη νέα εποχή. Είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ που θα αναβαθμίσει συνολικά το σώμα και με νέα σκάφη και με νέα αεροσκάφη και με νέα χερσαία μέσα. Και βέβαια πρώτη μας προτεραιότητα είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των στελεχών μας, διότι εδώ είναι η δύναμή μας, οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού σώματος, όπου οφείλω να επισημάνω ότι και εδώ έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των στελεχών μας. Η πολιτεία ικανοποίησε την ανάγκη της τοπικής κοινωνίας για ενίσχυση της περιοχής και με την κατάσταση του λιμενικού σταθμού Μύθυμνας, και εγώ με τη σειρά μου σας διαβεβαιώνω ότι τα στελέχη που το στελεχώνουν θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να φέρουν εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο την αποστολή τους. Σήμερα παραβεθήκαμε σε μια ευχάριστη μέρα για τους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος και ειδικά για αυτούς που υπηρετούν εδώ στο Μόλιβο. Τα σημερινά εγγένεια όμως συμπίπτουν, έρχονται πολύ κοντά χρονολογικά και θα ήθελα να το μνημονεύσω αυτό με την επέτειο της απώλειας του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Και νομίζω ότι είναι μια κατάλληλη στιγμή και η σημερινή εορταστική μέρα για το λιμενικό σώμα να μνημονεύσουμε την προσφορά αυτού του ανθρώπου, ο οποίος ως δημόσιος λειτουργός έβαλε το καθήκον του προς την ανθρωπότητα με τεράστια αυταπάρνηση πάνω από οποιοδήποτε όρια και κατάφερε να σώσει χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο. Εμείς θέλουμε τέτοιους δημόσιους λειτουργούς στο λιμενικό σώμα, οι οποίοι να υπηρετούν πάντα το διεθνές δίκαιο, φυλάσσοντας τα σύνορα της πατρίδας και να μην ξεφεύγουν ή να μην διανοούνται καν να ξεφύγουν από αυτούς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου που κάνουν τη χώρα μας να ξεχωρίζει από ένα γείτονα που καταπατά το διεθνές δίκαιο. Μετά τα εγγένεια μετέβει στη Μυτιλίνη, όπου επισκέφθηκε τα σκάφη του λιμενικού στο λιμάνι της πόλης, ενώ σε δηλώσεις του έστειλε ηχηρό μήνυμα απάντηση στην προκλητικότητα της Τουρκίας. Λίγες μέρες αφότου τα αδίστακτα κυκλώματα των διακινητών έστειλαν στο θάνατο δυστυχισμένους συνανθρώπους μας, βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Μυτιλίνη μαζί με τον αρχηγό του λιμενικού σώματος για να επενέσω για μία ακόμη φορά τις γυναίκες και τους άνδρες του λιμενικού σώματος
που επιχειρούν με τόλμη, με αποφασιστικότητα, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο και σώζουν ανθρώπινες ζωές, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη και έτοιμη, αν χρειαστεί, να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ακριβώς γι' αυτό, τα τελευταία 3 χρόνια, η κυβέρνησή μας ενισχύει με νέα σκάφη, με σύγχρονο εξοπλισμό, το λιμενικό σώμα. Έχουμε αυξήσει τις οργανικές θέσεις του σώματος κατά 1.500 και συστηματικά προσπαθούμε να βελτιώνουμε τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών του σώματος. Έτσι, με αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες, έχουμε διευρύνει τις δυνατότητες του σώματος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των θαλασσών μας. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη οφείλει να πιέσει πολύ περισσότερο την Τουρκία ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, να πάψει να ανέχεται τα κυκλώματα των διακινητών, να σταματήσει τη δράση τους, να τα εξαρθρώσει. Μόνο έτσι θα σταματήσουν οι θάνατοι στις θάλασσες. Κύριε Υπουργέ, θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο για τη συνάντηση Παναγιωτόπουλου, ΑΚΑΡ, αν αλλάζει το κλίμα, βλέπετε κάτι καλύτερο τώρα και να πάψει η Τουρκία να προκαλεί? Πάντοτε οι συζητήσεις, οι συνομιλίες βοηθούν στην ώστε να καλλιεργηθεί ένα καλύτερο κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών. Όμως αυτό θα πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη. Θα πρέπει να σταματήσουν οι προκλητικές δηλώσεις των γειτόνων και με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο να επικρατήσει η σταθερότητα, η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.